πλαίσιο της νέας φάσης του προγράμματος ασφαλτοστρώσεις και σήμεντοστρώσεις 2018 του Δήμου Καβάλας, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, πραγματοποιήθηκαν ασφαλτοστρώσεις σε συνοικίες της πόλης της Καβάλας. Ο ανάδοχος του έργου θα δουλέψει διαδοχικά στη Δεξαμενή, στη Νεάπολη και στην Αγία Βαρβάρα. Μια σειρά από επεμβάσεις που θα πρέπει να γίνουν σε οδούς που έχουν μελετηθεί από την τεχνική υπηρεσία, που σηκώνουν αρκετό κυκλοφοριακό φόρτο και πρέπει να γίνονται οι επεμβάσεις. Εργασίες προϋπολογισμού 500.000 ευρώ και συνάμα να τονίσουμε ότι τα εξτελούνται και εργασίες ασφαλτοστρώσεων, τσιμεντοστρώσεων αυτή τη στιγμή τη χρονική. Δημιουργούνται υποδομές από τον Αμυγδαλεώνα για το έργο της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων, 350.000 ευρώ προϋπολογισμού εκεί. Δευτέρα 1 Απριλίου τα συνεργεία βρέθηκαν στην οδό Κολοκοτρώνη στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας. Όλα εξαρτώνται από τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Είναι όμως έργο που τρέχει γρήγορα. Βγαίνουν από τις υπηρεσίες αντίστοιχες ειδοποιήσεις για τα προσωρινά τα κυκλοφοριακά μέτρα. Κοινοποιούνται και ενημερώνονται και οι κάτοικοι αλλά και η αστυνομία και οι πάντες. Οπότε όταν έχουμε τη σωστή τήρηση των μέτρων αυτών και χωρίς απρόσμενα από αγωγούς, φρεάτια κτλ. Που βρίσκουμε, εκτελούνται άμεσα.